Η Ευρωβουλευτή από την Μάλτα, Ρομπέρτα Μέτσολα, εξελέγει πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έλαβε 458 ψήφου από 618 έγκυρε. Είναι η νεότερη πρόεδρο, αφού έκλεισε χθε, 18 Ιανουαρίου, τα 43 τη χρόνια. Η νέα πρόεδρο συγκέντρωσε τις ψήφου από τι τρει μεγαλύτερε πολιτικέ ομάδε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, του Σοσιαλιστέ και του Φιλελευθέρου, οπότε εξελέγει από τον πρώτο γύρο. Αυτό που τη καταμαρτυρούν οι αντίπαλοι τη είναι η γνωστή αντίθεσή τη στην άμβλωση, κάτι το οποίο στρέφει εναντίον τη κάποιου κεντρώου και αριστερού ευρωβουλευτέ. Κατά την πρώτη ομιλία τη ω νέα Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε: Η Ευρώπη έχει μία κληρονομιά πολέμων αλλά και επουλώσεω πληγών. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία για να βοηθήσουμε στι προσπάθειε να δώσουμε τέλο στην διαίρεση στην τελευταία διηρημένη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κύπρο, υπό την αιγίδα του σχεδίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε πραγματικά ενωμένοι όσο η Κύπρο παραμένει διηρημένη. Η Ρομπέρτα Μέτσολα εισχολήθηκε με την πολιτική από το Πανεπιστήμιο τασόμενοι με την πλευρά που ήταν υπέρ της εντάξεως της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που έγινε το 2003 κατόπιν δημοψηφίσματος, στο οποίο οριακό επεκράτησε η θετική ψήφος. Μετά το πτυχίο της από την νομική της Μάλτας, τότε με το πατρικό της όνομα Τεντέσκο Τρίκας, πήγε στο Βέλγιο, στο Κολέγιο της Ευρώπης. Έγινε Γενική Γραμματέα της Φοιτητική Ένωσης, Οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και εργάστη στην Γραφειοκρατία των Βρυξελών. Το 2013 έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Εθνικιστικό Κόμμα της χώρας της. Τέσσερα χρόνια αργότερα η συντηρητική πολιτικός βρέθηκε στο προσκήνιο όταν ζήτησε να ρηχθεί το φως στην στιγερή δολοφονία της συμπατριωτήσης της δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσιο. Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά ως χριστιανοδημοκράτης.